Έχουμε κλείσει με τα τρία βραβεία, συγχαρητήρια και στο Γιάννη, και θα περάσουμε στους επένους. Ο πρώτος έπαινος δόθηκε στο μαθητή της τρίτης τάξης του Λυκείου Καλλιμασιάς, τον Αδαμάντιο Κουνή. Ο λόγος της ζωής είναι κρυφός, του καθενός ο αναστεναγμός. Αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά, πριν πεθάνεις να μάθεις να πετάς. Της ψυχής σου τα πάθη μην μετράς, αυτά που σου έμαθαν ποιους να αγαπάς. Μέσα από τις πλάτες σου θα περνάνε ξύφη, θα σε καταπλακώνουν τεράστιοι λύθοι. Και όταν θα σκέφτεσαι για τα δικά σου λάθη, όλα θα κρύβονται μέσα στο δικό σου μάτι. Τη ζωή σου μην σβήσεις την φλόγα, σταμάτα να κοιτάς πίσω και προχώρα. Η ζωή δεν έχει ώρα, δεν έχει πρόγραμμα. Αφοσιώσου, κοίτα το δικό σου όραμα. Κλάψε βοήθεια, δείξε ότι είσαι άνθρωπος. Μην προσπαθήσεις ποτέ να είσαι απάνθρωπος. Στα βουνά, στα δάση, στις ακτές, της χείου, τις ακρογιαλιές. Δείξε, κάνε τη διαφορά, όπως μας έμαθαν από μικρά παιδιά. Δεν ξέρω πλέον προς τα πού πλέω, αφού μέσα μου κάθομαι και κλαίω. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε και πλεύση, γιατί στην παλιά κάτι είχαμε μπερδεύσει. Ο δεύτερος έπαινος έχει δοθεί στη μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Βροντάδου της δευτέρας τάξης, τη Σεβαστία Τιντελή. Το σκοτάδι γύρω μου έχει αρχίσει να πυκνώνει. Του σφίγγω το χέρι. Φουρκώνω. Μα διώχνω γρήγορα τα δάκρυα από τα μάτια μου. Δεν θέλω να με δει να κλαίω. Το περιμέναμε καιρό τούτο το ταξίδι. Ποιος να μου το έλεγε, πως μια βάρκα θα γινόταν η σωτηρία μας και ένας άγνωστος τόπος στο μέλλον μας. Τον κοιτάζω. Στα μάτια του βλέπω την ελπίδα. Καθάρια τώρα. Εκείνος μου χαμογελά και συνεχίζει να σφιγγοτραγουδάει. Δεν μπορώ να διακρίνω τι. Όμως, υποψιάζομαι ότι είναι το νανούρισμα που το τραγουδούσε κάθε βράδυ ο πατέρας του, υπό την υπόκρουση των χιλιάδων πυροβολισμών που έπεφταν τριγύρω. Τώρα εκείνος δεν είναι εδώ. Μα, θα έχει κι άλλα παιδάκια εκεί που θα πάμε. Έτσι με φώναζε από μικρός. Μα. Η ερώτησή του μου βγάζει από τις σκέψεις μου. Αναλογίζομαι πόσους φίλους είχε εδώ. Σχεδόν κανένα. Ποιος αποφάσισε άραγε ότι το παιδί μου δεν θα κάνει φίλους. Ποιος ισχυρός, μορφωμένος, πλούσιος, πήρε αποφάσεις από το γραφείο του και έδωσε διαταγές. Άραγε σκέφτονται ποτέ τι κακό έχουν κάνει. Μα τι λέω, για αυτούς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά αριθμοί. Κοιτάζω γύρω μου τους συνταξιδιώτες μου και αναρωτιέμαι πώς θα τα καταφέρουν. Ίσως όλοι, ίσως κανένας. Μπείτε στη βάρκα, φωνάζει κάποιος επιτακτικά. Κάπου στο βάθος ακούγεται ένας άλλος να ρωτάει πώς θα χωρέσουμε όλοι. Ένας άντρας, μάλλον επικεφαλής, τον παίρνει παράμερα και κάτι του λέει. Ο περίεργος γυρνά με ένα βλέμμα σαν εύκολα να μην είχε ρωτήσει ποτέ. Καθώς προχωράμε προς τη βάρκα, σφίγγω πάνω μου το σακίδιο με τα λιγοστά πράγματά μας. Όχι γιατί είναι ακριβά και φοβάμαι μην τα χάσω. Απλά επειδή θέλω να έχω κάτι να θυμάμαι από αυτόν τον τόπο, αυτή τη ζωή. Νιώθω ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να σώσω το παιδί μου, να το μεγαλώσω κάπου όπου δεν θα τρέμω καθημερινά ότι θα το χάσω. Δεν το αντέχω άλλο αυτό το συνέστημα. Η βάρκα είναι αρκετά μεγάλη. Δεν φαίνεται όμως και τόσο ανθεκτική. Για όσους δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, το ρίσκο είναι μεγαλύτερο. Μας μοιράζουν σωσίβια. Είναι πολυκερισμένα και ταλαιπωρημένα. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ποιος τα φορούσε πριν φτάσει στα χέρια μου. Δεν νομίζω ότι είχε καλή κατάληξη πάντως. Τα σωσίβια δεν φτάνουν για όλους. Δίνω το δικό μου σε μία κοπέλα. «Μα, εσύ γιατί δεν έχεις σωσίβιο?» με ρωτάει με ανησυχία. Εγώ του λέω, ξέρω να κολυμπάω. Το σωσίβιο του πέφτει μεγάλο και τα παιδικά χεράκια του
μου φαίνονται ακόμα πιο κοντά. Για χιλιοστή φορά, αναρωτιέμαι αν πήρα τη σωστή απόφαση για το παιδί μου. Φαίνεται λίγο ανήσυχος τώρα. Το σκοτάδι που μας περικυκλώνει είναι πυκνό. Στο γιο μου δεν άρεσε το σκοτάδι. Τον σφίγγω ακόμα περισσότερο στην αγκαλιά μου. Τώρα πρέπει να βρισκόμαστε μισοπαίδευα, γιατί η μόνη ήχη που ακούγονται είναι το κύμα που χτυπάει στη βάρκα και το κλάμα μιας κοπέλας. Αναρωτιέμαι πόσους να έχει χάσει. Ξαφνικά, μία έντρομη φωνή ακούγεται. Έχουμε διαρροή. Όλοι πανικοβάλλονται και αρχίζουν να μιλάνε ταυτόχρονα. Οι πιο ψύχρεμοι προτείνουν να βγάλουμε όσο νερό μπορούμε, ενώ οι λιγότερο ψύχρεμοι έχουν παραιτηθεί παραλυμμένοι από το φόβο. Ο γιος μου με κοιτάζει έντρομος και εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρω μία απόφαση. Το νερό μπαίνει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο γρήγορα στη βάρκα, που μην μπορώντας να αντέξει το βάρος, αρχίζει να βυθίζεται. Με γρήγορες κινήσεις, πλησιάζω την κοπέλα στην οποία έδωσα το σωσίβιό μου και τη ζητώ τη μεγαλύτερη χάρη που θα μπορούσα να ζητήσω. Να φροντίσει το γιο μου. Όχι μόνο για τώρα, αλλά για πάντα. Στο βλέμμα της, διακρίνω την αγωνία αλλά και την αποφασιστικότητα. Μπορεί να μην ήταν όλες μια αποφάση σωστές, όμως γι' αυτή εδώ είμαι σίγουρη. Βρίσκομαι ολόκληρη στο νερό και το ένστικτο της επιβίωσης κυριαρχεί. Ακούω το γιο μου να με φωνάζει. «Μα, πού είσαι, μα? Ξέρεις ότι φοβάμαι το σκοτάδι». Προσπαθώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου από το να του φωνάξω. Θέλω να του πω να είναι δυνατός και να μην φοβάται. Όμως δεν θέλω να του δώσω ψεύτικες ελπίδες. Αρχίζω να βυθίζομαι. Το μόνο που υπάρχει τώρα γύρω μου είναι νερό και σκοτάδι. Ο οργανισμός μου διψάει για οξυγόνο. Αλλά ξέρω ότι αν προσπαθήσω να αναπνεύσω, η ζωή μου θα τελειώσει. Παλιά με τρόμαζε και εμένα το σκοτάδι. Όχι πια. Αφήνω το αντανακλαστικό της αναπνοής να υπερισχύσει. Το θαλασσινό νερό φτάνει στα πνευμόνια μου. Τραντάζομαι δυνατά και αφήνω μας στο σκοτάδι. Δεν φοβάμαι πια. Και θα κλείσουμε την ανάγνωση των κειμένων των παιδιών με το μαθητή της τρίτης τάξης του τρίτου Γενικού Λυκείου, τον Κώστατο Βασιλιάδη, ο οποίος ανήκει με τον τρίτο έτοιμο. Μεσάνυχτα. Περνώντας με το αυτοκίνητο τον παραλιακό δρόμο, γύρισα στιγμιαία και κοίταξα τη θάλασσα. Όμορφο το Αιγαίο πέλαγος. Θαρρείς προς τα κρυστάλλινα νερά του, λαμπρός καθρεφτίζεται ένας μεσογειακός ήλιος που ακόμα και το βράδυ δεν πάβει να κτηνοβολεί. Ίσως πάλι να ήταν απλά το φεγγάρι αυτό που ηθηλιακά σκόρπιζε το φως του, λαμπρύνοντας στους ορίζοντες προς την Τουρκία. Και τέτοια ήταν αυτή η πανσελίνια λάμψη και τόσο στιγμιαία η ματιά που έριξα προς τα νερά, που ακόμα αναρωτιέμαι πώς έγινε και αντιλήφθηκα αυτό το παράξενο φως να χνοφέγγει, λίγες εκατοντάδες μέτρα από την ακτή. Κι αν προς στιγμή νόμιζα πως ήταν μια αντανάκλαση που έσκαγε στο κύμα, που μαγεμένο έμοιαζε να χορεύει έναν παράξενο χορό κάτω από το φως πανσελίνου, δεν τρέπομαι να πω πως εξαπατήθηκα. Ντρέπομαι όμως να πω πως θα ευχόμουν αυτό το φως να το είχα περάσει όντως για μια αντανάκλαση. Να είχα πείσει τον εαυτό μου πως δεν ήταν αυτό που μήνες άκουγα, που μήνες δεν έχει τύχει, όνε τύχει να βιώσω με τα ίδια μου τα μάτια. Πόσο πιο ήρεμος, πόσο πιο καλά θα τα είχα με τη συνείδησή μου, αν είχα απλώς γυρίσει το βλέμμα μου ξανά προς τον δρόμο. Ακόμα είμαι πεπισμένος πως το φρένο με τη θέλησή μου δεν το είχα πατήσει. Δεν θα μπορούσα άλλωστε να το είχα πατήσει. Ήταν απλά ένα στιγμίο πετάρισμα, φωτός μέσα στη θάλασσα. Κι όμως, σαν μια αόρατη, ακαταμάχητη δύναμη, παρέλυσε αυτόματα το σώμα μου, που υποταγμένο πια σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και σαν μια ξύλινη μαριονέτα βγήκε από αυτό. Μια ξύλινη μαριονέτα που η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή. Ξεκούρδισε το ρολόι που είχε σταματήσει. Με τους δείχτες του, να δείχνουν το μηδέν. Ήταν πορτοκαλί, εξού και λάμψη. Ίσως λοιπόν να ήταν όντως μια αντανάκλαση. Ίσως πάλι να ήταν τα δεκάδες μικρά φωτάκια σε απόλυτη αρμονία να σχηματίζουν ένα λεπτό αδύναμο φως.
Ίσως δεν ήταν τελικά και τόσο αδύναμο. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι πως είναι αλόκοτη εκείνη η ανατριχύλα που διαπέρασε το κορμί μου. Μόλις το φως εκείνη έβγαλε και ήχο, δεν την είχα νιώσει ποτέ ξανά. Αυτός είναι άραγε ο ήχος που βγάζει το φως. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου φως. Είχα ακούσει όμως μωρά να κλαίνε. Είχα ακούσει γυναίκες να κλαίνε. Είχα ακούσει προσευχές. Αυτόν τον ήχο, από τρόπο συνονθήλευμα, έβγαζε το φως καθώς πλησίαζε την ακτή. Ένα λεπτό αργότερα, το φως έγινε σκοτάδι. Μετά πάλι φως. Διαφορετικό αυτή τη φορά. Έχεις δει ποτέ μάτια να κλαίνε κάτω από λαμπερό ουρανό? Τη λάμψη αυτή του μεσογειακού ήλιου που αντικατοπτρίζεται στα γαλανά νερά του Αιγαίου εξέπλυπαν τα μάτια αυτά. Κι όμως, ήλιος δεν υπήρχε. Αμήλικτο σκοτάδι, με μοναδικό φως, μία πανσέλινο και λίγα φώτα να χνοφέκουν από τη λεωφόρο. Κι όμως, το φως στα δακρυσμένα αυτά μάτια ήταν πιο τυφλωτικό και από τον ήλιο του μεσημεριού. Μάλλον γι' αυτό στάθηκε αδύνατο να κοιτάξω κατάματα αυτές οι ψυχές που μόλις είχαν πατήσει τα πόδια τους σε ξένη πατρίδα. Ναι, αυτή η ακτυφλωτική λάμψη θα ήταν με εμπόδιση να τους κοιτάξω στα μάτια.